Γεια σας, παιδιά. Σας κάλεσα σήμερα εδώ σε ένα έκτακτο συμβούλιο του νησιού, γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, αναπάντεχες και αυτές, όπως όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο Survivor. Ίσως το πιο ενδιαφέρον και συγκλονιστικό Survivor που τουλάχιστον μπορώ να θυμηθώ εγώ. Έχουν γίνει πολλά μέχρι σήμερα. Είχαμε την αποχώρηση του Στέλιου στο τελευταίο συμβούλιο. Σήμερα όμως έχουμε και ένα καινούριο νέο. Όπως βλέπετε, από την ομάδα των διασύμων απουσιάζει η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Θέλω λοιπόν να σας μεταφέρω ότι η Ειρήνη Παπαδοπούλου αποφάσισε σήμερα οικειοθελώς, για προσωπικούς λόγους, να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Θα το πω για πολλωστή φορά και ίσως να γίνομαι κουραστικός. Το Survivor είναι το πιο δύσκολο τηλεοπτικό παιχνίδι του πλανήτη. Μπορεί να μην το γνωρίζατε πλήρως πριν μπείτε μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να μην το γνώριζα και εγώ ίδιος πριν έρθω εδώ στη Δομινικανή Δημοκρατία. Το έχουμε διαπιστώσει όμως μέχρι σήμερα ότι οι συνθήκες διαβίωσης, η ταλαιπωρία, η πείνα και η απόσταση που έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους δικούς μας ανθρώπους είναι κάτι που δεν μπορούν να το αντέξουν όλοι οι άνθρωποι. Και μάλιστα, κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει γίνει αντιληπτό με την πρώτη ματιά, είναι ότι εδώ στο Survivor, όπου αναζητούμε ποιος θα είναι αυτός που θα φτάσει μέχρι το τέλος, εδώ λοιπόν στο παιχνίδι, ο τρόπος για να φύγεις δεν είναι μόνο ένας, δεν είναι μόνο η γνωστή ψηφοφορία μεταξύ της ομάδος, υποψηφιότητα και αποχώρηση μέσα από το κοινό. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, που είναι οι προσωπικές μας αντοχές. Το Survivor είναι πάνω απ' όλα ένας αγώνας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Όχι πάντα με τους αντίπαλους και την αντίπαλη ομάδα, τους συμπαίκτες μας. Διότι για να καταφέρεις να μείνεις νηστικός τόσες συνεχόμενες μέρες, για να καταφέρεις να αντέξεις τις συνθήκες διαβίωσης και την ένταση, θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Η Ειρήνη λοιπόν σήμερα, για να ολοκληρώσω, πήρε την απόφαση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο το παιχνίδι και θέλει να επιστρέψει πίσω στους δικούς της ανθρώπους. Πάνω απ' όλα εμείς της ευχόμαστε καλή επιστροφή και να είναι πάντα χαρούμενη με ό,τι και αν έχει αποφασίσει. Γιώργο, εσύ ήσουν και υποψήφιος μέχρι χθες, τελικά έμεινες. Πώς ακούς αυτό το καινούριο μας νέο? Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα μια τέτοια εξέλιξη. Έχοντας παρακολουθήσει την Ειρήνη και τη συμπεριφορά της απέναντι στον εαυτό της και σε εμάς, έχω δει έναν άνθρωπο ο οποίος είχε επιλέξει τελευταία να απομονώνεται. Είχε πολύ δύσκολη συμπεριφορά, πολύ ιδιαίτερη απέναντι, νομίζω, σε όλους μας. Οπότε, πραγματικά δεν ήξερα, γιατί νομίζω εκείνη τη στιγμή πρέπει να είχε πάρει αυτή την απόφαση. Δεν είχα καταλάβει ότι είχε πάρει μια τέτοια απόφαση και νόμιζα ότι απλώς έχει συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα που θα βελτιώσουν την διαβίωσή μας. Έκανα λάθος. Λάμπρο, εσύ κατανοείς την απόφαση αυτή? Ναι, την κατανοώ. Διότι από έτσι όπως είδα εγώ τα πράγματα από τη δικιά μου οπτική γωνία για την Ειρήνη, είδα ότι δυσκολεύτηκε ήδη από τις πρώτες μέρες μέχρι τώρα, από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είχε εκφράσει και τελευταία την την επιλογή της να φύγει από το παιχνίδι, μας το είχε πει και με λόγια αλλά και με πράξη, θεωρώ. Νομίζω ότι ήταν καλύτερο για αυτήν που αποχώρησε. Λάουρα, η Ειρήνη ήταν συμπαίκτριά σου για 2 σχεδόν μήνες. Είσαι μία από τις γυναίκες της ομάδος. Πώς ακούς τα νέα μας? Έχω προβληματιστεί λίγο ως προς το κομμάτι, επειδή τη γνωρίσαμε όλοι σαν μπουλντόζα.
Βέβαια, όπως έχει πει και ο Λάμπρος προηγουμένως πολύ σωστά, το είχε εκφράσει και η ίδια. Οπότε της εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο, να είναι καλά, να είναι δυνατή, χαμογελαστή. Έχουμε κάνει συζητήσεις αρκετές με την Ειρήνη. Για μένα προσωπικά, δηλαδή, μιλάω, την έχω γνωρίσει αρκετά. Εύχομαι να είναι καλά. Γιώργο, έχεις πει στο παρελθόν ότι έχεις νιώσει κι εσύ απόσταση με κάποιους παίκτες, όχι ότι είσαι έξω από την ομάδα. Κατανοείς την απόφαση της Ειρήνης ή σε ξαφνιάζει? Όχι, δεν με ξαφνιάζει, γιατί είχαμε συζητήσει αρκετές φορές. Ίσως ήμουν ο μόνος που είχα λίγο... Είχα την πιο κοντινή σχέση, τέλος πάντων, από όλους. Για διάφορους λόγους. Και δεν είχα κάτι το μεμτό, αλλά... Γενικά είμαι ένας άνθρωπος όπου δεν μ' αρέσει να κάθεται κάποιος μόνος του. Και δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι η Ειρήνη ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος άξιζε να είναι μόνος του. Εντάξει, λόγοι είναι πολλοί. Στεναχωρεί το ότι αποχώρησε, γιατί και αγωνιστικά ήταν και είναι μια πολύ δυνατή παίχτρια, η οποία έχει προσφέρει και στην ομάδα. Αλλά και θεωρώ το πιο σημαντικό ότι στο επίπεδο επικοινωνίας ή σχέσεων με τον οποιονδήποτε σίγουρα υπήρχαν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε ευκαιρία. Καλή τη τύχη και θα τη δούμε έξω. Μπο, θέλω και τη δική σου άποψη. Θεωρώ ότι η Ειρήνη ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε, γιατί είναι ένα παιδί που είναι στο 100%. Είναι πόντι όπως και εγώ. Νομίζω ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για τον εαυτό της. Κώστα, θέλω και τη δική σου άποψη πριν κλείσουμε αυτό το έκτακτο συμβούλιο. Η Ειρήνη ήταν πολύ δυνατή παίχτρια αγωνιστικά σίγουρα και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Αλλά από την αρχή έδειξε ότι δεν άντεχε πάρα πολύ τις συνθήκες. Και φτάσαμε 2 μήνες και στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι δυσκολευόταν ακόμα περισσότερο, όλο και περισσότερο, και έπρεπε να πάρει αυτή την απόφαση για το καλό το δικό της, σίγουρα. Αν και τις τελευταίες μέρες είχε κάποια βελτίωση, αλλά νομίζω έχει πάρει την απόφασή της. Έχει όντως πάρει την απόφασή της. Αυτό ήθελα να σας μεταφέρω σήμερα. Πλέον εσείς οι διάσημοι είστε 7 παίκτες, εσείς οι μαχητές είστε 6. Μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, οι αριθμοί μικραίνουν. Να ευχαριστήσουμε, ασχέτως που δεν είναι εδώ, την Ειρήνη για την παρουσία της στο Survivor και για όλα όσα έδωσε στο παιχνίδι. Ήταν έντως μια πολύ δυνατή παίκτρια. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα πίσω στην Ελλάδα και να πω σε εσάς τους διάσημους ότι αύριο θα έχετε τη δυνατότητα να χαιρετήσετε την Ειρήνη, αφού θα έρθει στην παραλία να πάρει τα προσωπικά της αντικείμενα και να σας χαιρετήσει από κοντά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Συμβούλιο του Νησιού. Αυτά ήταν τα έκτακτα νέα. Τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στις παραλίες σας και στην κανονική